Σε αυτό το μέρο, ανοίγουμε την πολιτιστική μα ατζέντα και θα μιλήσουμε για τα μαθήματα ζωή που θα δώσει η κυρία Μαργαρίτα στο θέατρο Λιθογραφείων εδώ στην Πάτρα. Και έχουμε κοντά μα τον κύριο Διονύση Βούλτσο, ο οποίο είναι σκηνοθέτη αυτή τη όμορφη παράσταση. Καλησπέρα. <laughs> Καλό σα βρίσκω. Ευχαριστούμε θερμά που είσαστε κοντά μα. Ευχαριστώ και... πολύ. Λοιπόν, μια διαφορετική έτσι, θεατρική παράσταση έρχεται εδώ στην Πάτρα, την Παρασκευή, μάλιστα, 3 Φεβρουαρίου, κάνετε πρεμιέρα. Και θα θέλαμε να μιλήσουμε αρχικά για αυτή, την κυρία Μαργαρίτα, για είναι... Είναι, είναι μονόλογος. Είναι ένας μονόλογος, mm. ο οποίος έχει παραδώσει μαθήματα. Πλέον από 30 χώρες έχουν φιλοξενήσει το έργο του Βραζιλιάνου Ρομπέρτο Ατάιντε. Είναι μισό αιώνα από τότε που πρωτοπαίχτηκε στο Rio de Janeiro, το 1973. Στην Ελλάδα... Την πρώτη σκηνική ανάγνωση την έκανε η αείμνηστη Έλλη Λαμπέτη σε σκηνοθεσία του Κακογιάννη. Και εγώ έχω τη χαρά και την τιμή να αναμετριέμαι με αυτό το σπουδαίο έργο, επιλέγοντα να έχω τρει μαργαρίτε στη σκηνή αντί μια. Οι καιροί περνάνε, αν θέλετε, οι αναγνώσει καλλιτεχνικέ. Ε, σχεδόν θα έλεγα ότι έχουν εξαντληθεί ε, με το βιρτουόζικο παίξιμο είτε από μία πρωταγωνίστρια γιατί έχουν παίξει και πρωταγωνιστές κατά καιρούς αυτό τον παραλυρηματικό μονόλογο της κυρίας Μαργαρίτας και ο Γιώργος ο Μαρίνος και λοιπή. Ε, θεώρησα ότι χτίζοντας ένα γυναικείο χορό από τρεις εξαίρετες ε, ηθοποιούς συναδέλφους, την Εύφη την Κυραμίδα, την Κατερίνα την Κολυροπούλου και την Ιωάννα τη Στεφανάτου, θα μου δινόταν η ευκαιρία να αντιμετωπίσω το βαθύ συστημικό δομικό στοιχείο του έργου που είναι το στοιχείο του εγκλισμού χτίζοντας έναν μηχανισμό αν θέλετε εν ονόματι των τριών κοριτσιών που παίρνοντας την κυριολεξία η μία την ανάσα από τα χείλη της άλλης μεταλαμπαδεύουν μέσα από αυτοματισμούς πάνω στη σκηνή και λόγου προφορικού αλλά και σωματικού το gestalt το μηχανισμό εγκλισμού που σας προανέφερα. Βγαίνουμε εξάλλου από μια εξαιρετική δοκιμασία αγαπητοί αγγελική ε, μακρόχρονης ε, κλεισούρας ε, λόγω της πανδημίας. Και αυτή, αν θέλεις, ήταν και η κύρια αιτία, η αφορμή μάλλον, γιατί το έργο το αγαπούσα και ρωτοτροπούσα μαζί του χρόνια, αλλά μου δόθηκε η αφορμή εν ονόματι αυτού του παρατεταμένου μας εγκλισμού να ασχοληθώ με ένα έργο δοκίμιο πάνω στον εγκλισμό. Η κυρία Μαργαρίτα, ναι, παραδίδει μαθήματα ζωής και μας βάζει να καθρεφτιστούμε γερά καλά με τον εαυτό μας. Ε, το κοινό είναι οι μαθητές που κάνουν μάθημα με την κυρία Μαργαρίτα. Η κυρία Μαργαρίτα απευθύνεται άμεσα, λοιπόν, στους μαθητές της. Κατά μία έννοια, μία ε, πρίμα βίστα σταύρωση, τολμώ να την ονοματίσω, μιας δασκάλας η οποία δεν μπορεί να την ονοματίσει κανείς ούτε τακτική, ούτε ατακτή, ούτε συστημική, ούτε ριζοσπαστική, ανατρεπτική, είναι απ' όλα. Όπως απ' όλα κατά καιρού είμαστε όλοι μας. Και πιο ριζοσπαστική σε κάποια θέματα και πιο συντηρητική σε άλλα. Η κυρία Μαργαρίτα έρχεται να γίνει ένας καθάριος καθρέφτης για να κοιτάξουμε γερά καλά τον εαυτό μας. Είναι ένα γεγονός όπως γράφετε κιόλα. Είναι μια κατάσταση, είναι, ναι, είναι ένα, γεγονό. Φεύγουμε από τα όρια του φυσικού προσώπου και μέσα από τον υπέροχο παραλυρηματικό λόγο του Ρομπέρτο Ατάιντε ε, βλέπουμε πόσο επίκαιρο είναι το ζήτημα να δούμε καθαρά τον εαυτό μας και με τι αναμετριόμαστε στο τώρα μας. Ποιες είναι οι αξιώσεις μας εδώ και τώρα για τη ζωή, από τη ζωή, με τη ζωή. Αυτή η διαδικασία το να είναι τρεις οι μαργαρίτες και όχι μία με, μου έδωσε εμένα τουλάχιστον σκηνοθετικά το κίνητρο να χτίσω και συνέργειες σκηνικές. Συνέργειε τι οποίε τις έχουμε εξαιρετική ανάγκη και στην ίδια μα τη ζωή. Ε, νομίζω ότι έχει περάσει προπολού και ανεπιστρεπτή ε, ο καιρό και το αφήγημα του ατομικού πρωταθλήματο. Πρέπει να μάθουμε να γίνουμε όλοι με κουλτούρα ομαδικού παίκτη, να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, να συγκατοικούμε παρά τι όποιε διαφορέ μα, να συνεργαζόμαστε και να βρίσκουμε ένα κοινό παρονομαστή ονείρου. Βέβαια. Τώρα για το. Ωραίε παράσταση και να πούμε κι ότι επειδή είχε ανακοινωθεί στην αρχή ότι θα γίνει η παράσταση άλλη μέρα. Ήταν να ξεκινήσουμε αλλάξαμε λίγο. Ναι, Αλλάξαμε λίγο. Παρ' όλα αυτά, λόγω τη απεργία που έχει εξαγγείλει το Σωματείο Ελλήνων Ιθοποιών, συμμετέχει και το Λιθογραφείο. Επομένω, και εμεί ε, σε αυτή την πανελλήνια κινητοποίηση ενάντια στο κατάπτυστο προεδρικό διάταγμα, το οποίο δεν λιδωρεί απλώ το χώρο μα και γενικότερα όλη την καλλιτεχνική, θα έλεγα, οικογένεια τη ελληνική πραγματικότητα μας εξωθεί να χάσουμε την ψυχραιμία μας. Είμαστε βέβαιοι ότι μάλλον οι κρατούντες, οι τρέχοντες θα χάσουν την ψυχραιμία τους γιατί έχουν βρεθεί σε μια αναξιοπρεπή στάση και συμπεριφορά μέσα από αυτό το προεδρικό διάταγμα απέναντι στον καλλιτεχνικό κόσμο όλης της χώρας. Σχεδόν τιμωρητική είναι η απόφασή τους, αλλά είμαι βέβαιος ότι... Ε, γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, θα έλεγε κανείς, παραταμένοι, αλλά είμαστε, θα το μετρήσουν και πιστεύω ότι θα το ανασκευάσουν. Γι' αυτό και εμείς λοιπόν δεν ξεκινούμε αύριο τις παραστάσεις μας, αλλά την Παρασκευή στις 9.30 μισή ώρα, μέχρι και τις 19 του Φεβρουαρίου, θα είμαστε στο Θέατρο Λιθογραφείο, θα περιμένουμε τους συμπολίτε μας, να μας τιμήσουν με την παρουσία τους κάθε Τετάρτη και Κυριακή στις 8 η ώρα και κάθε Εξαιρετικά. Παρασκευή και Σάββατο στις και ένα, 9. Ένα πάρα πολύ ωραίο θέατρο ε, που, εντάξει, πέρα από την ιστορία του, είναι και για εσάς και για τους ηθοποιούς, νομίζω, ένα καλό υλικό. Εγώ λέτε. είχα τη χαρά, και συνεργάστηκα και την αμέσως προηγούμενη φεγγαράδα καλλιτεχνική. Ε, Ήμουνα επιβιβασμένος με την ιδιότητα του ηθοποιού στο νούμερο του Βενέζη σε σκηνοθεσία του Χρήστου του Χρήστου Συνεχίζω τώρα υπογράφοντας τη σκηνοθεσία και την προσαρμογή του κειμένου στην κυρία Μαργαρίτα, του Ρομπέρτου Ατάιντε, να ενημερώσουμε τους φίλους μας και τις φίλες ε, τηλεθεάτριες ότι η μετάφραση είναι του Πάνου του Κατέρη, η μουσική επιμέλεια της Σοφίας της Καμαγιάννη, ανέφερα ήδη τις ε, αξιόμαχες και αξιαγάπητες συναδέλφους μου που θα κάνουν τη σκηνική ανάγνωση της κυρίας Μαργαρίτας. Ε, Περιμένουμε με μεγάλη χαρά να συναντηθούμε με το πατρινό κοινό. Είμαι σίγουρη ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία να πούμε ότι η προπόληση των εισιτηρίων γίνεται στο, στο ticketservices.gr. Όποιο θέλει να κάνει προκράτηση του εισιτηρίου του. Ναι, ναι, ναι. Αλλά νομίζω και ό, αν έρθει στο θέατρο κατευθείαν. Σαφώ, σαφώ. Τηλεφωνικά να μπορεί πάρει. να επικοινωνήσει, να κάνει κράτηση θέσεων. Ναι. Είναι, είναι πολύ καλό λοιπόν, είναι πολύ ωραίο, είναι διαφορετικό. Είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο σαν οπτική, δηλαδή να μην είναι μονόλογο, να είναι όμω από τρει να αποδίδεται το θέατρο. Κοιτάξτε, τα εγχειρήματα είναι πολλά κατά κύριο τα οποία συντρέχουν. Ξέρετε, ο καθένας μας υπογράφει το δικό του ερωτάκι. Το δικό του αγαπάκι. Είναι και ερωτικό ο μήνα ο Φεβρουάριο. Νομίζω ότι η κυρία Μαργαρίτα είναι αξιέρα στο πλάσμα και θα είναι μια ένα ωραίο ραντεβού για του συμπολίτε μα να έρθουν μέχρι το θέατρο Λιθογραφείο να την γνωρίσουν. Βέβαια. Λοιπόν, εμεί εκεί δίνουμε ραντεβού. Μπορείτε να μάθετε πληροφορίε φυσικά καλώντα. Σε ποιο τηλέφωνο μπορεί να καλέσει κάποιο, γνωρίζουμε, ή αν το έχω κι εγώ. Δεν το γνωρίζω απ' έξω αυτή τη στιγμή. Αλλά μπορείτε να το αναζητήσετε. Να μπορεί... ναι, ναι, ναι. Α, το έχω εγώ. 2610-32-83-94. Για όποιον θέλει φυσικά να, γίνει, να κάνει κάποια κράτηση ή να μάθει κάποιε πληροφορίε. Είναι μια μισή ώρα διάρκεια η παράσταση ναι, ναι, ναι. για κάποιον που ενδιαφέρεται και θέλει να μάθει.